έλαβαν τις καρδίες μου φιλάνθρωπο δέσποτα των θυσίας των γνωσίας Ακύρα του Φως και έντους της διανύης μου διάνυξαν φαλμούς ίστιν των αγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση έβγαινε σημείν και ετών των μακαρίων σου δολοφόγων είναι τα σαρκικά σε πνήμια σπάσου καταπατήσαντες πνευματική πολιτεία μετέλθμεν πάντα προσευαρέστησαν τις συγκεπνώντες και πράτοντες. Συγκρίνει ο φωτισμός των ψυχών και το σωμάτων των ημών Πατρί και το Παναγείο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αή και σε αιώνα στον αιώνα. Καλησπέρα. Στην περασμένη σύναξή μας μιλήσαμε για την αγιότητα και τονίσαμε ότι η αγιότητα δεν ήταν μόνο για κάποιες άλλες εποχές αλλά και για όλες τις εποχές. Η εντολή του Θεού «Άγιοι γίνεστε», ότι εγώ Άγιος είμαι, δεν έπαψε ούτε θα πάψει να ισχύει έως τη συντελείας των αιώνων. Η χάρη του Θεού αναδεικνύει και σήμερα Αγίους που ζουν και κινούνται ανάμεσά μας, που παρηγορούν το λαό του Θεού με τις ευχές τους και στηρίζουν την Οικουμένη. Για έναν τέτοιο αγιασμένο άνθρωπο θα σας μιλήσω σήμερα, τον πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη. Πιστεύω πως αρκετοί θα έχετε ακούσει γι' αυτόν, μια από μακαριστός προκάτοχός μου, ο αείμνηστος Ιάκωβος, τον είχε πνευματικό και συχνά μιλούσε γι' αυτόν. Την περασμένη Πέμπτη συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός που πέρασε παρατήρητο. Έγινε απλά και ταπεινά όπως θα το ήθελε ο Άγιος Γέροντας. Μετά από 47 χρόνια από την οσιακή κοίμησή του, στις 23 Οκτωβρίου, στο μοναστήρι της Φανερωμένης, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του. Και ήδη ο Μητροπολίτης Κηφισίας κίνησε τη διαδικασία της ανακηρύξεως της αγιότητάς του. Τι ήταν όπως ο πατήρ Αθανάσιος? Ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια πνευματικά χαρίσματα, πλημμυρισμένος από την αγάπη του Θεού και από τον άνθρωπο. Ειρηνικός, υπομονετικός, ασκητικός, πράος, ταπεινός, στολισμένος με όλες τις αρετές. Γνήσιος ποιμένας και πνευματικός πατέρας. Αληθινός αγωνιστής που με την αγάπη, με τη χάρη του Θεού και την Αγία Βιωτή του ενδύθηκε το ένδυμα της αγιότητος. Αυτή την κατά κοινή ομολογία, Αγία Μορφή, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε σήμερα. Πριν προχωρήσουμε όμως, ας δούμε επιγραμματικά τη ζωή του, κάνοντας ένα χρονολογικό διάγραμμα. Ο πατήρ Αθανάσιος γεννήθηκε το 1891 στο ορεινό χωριό του Λουλάδα Καλαβρίτων. Το 1906, σε ηλικία 15 χρονών, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίας Λάβρας Καλαβρίτων. Παρέμεινε δόκιμος και το 1913 εκάρι μοναχός και από Γεώργιος ονομάστηκε Αθανάσιος. 1916 χειροτονήθηκε διάκονος, το 21 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, το 30 πνευματικός και σε όλη τη ζωή διακόνησε όσο λίγη το λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας. Χιλιάδες άνθρωποι αναπάθηκαν κάτω από το πετραχύλι του. Το 1931 για λόγους υγείας έρχεται στην Αθήνα. Συνδέεται με Αγίους Πατέρας και λειτουργεί στο Σιμωνοπετρίπτικο και μετόχη της αναλήψεως στο Πύρωνα. Το 1933 διορίζεται εφημέριος στην Αγία Σωτήρα Βιλιαρή και το 1936 μετατίθεται στο παρακλήσι της Ναρατζιώτισσας στο Μαρούσι. Εδώ πλέον ο λίχνος τίθεται επί την λιχνία και λάμπει πάση. Η Ναρατζιώτισσα έγινε ένας φάρος φωτεινός για όλο το Μαρούσι και όχι μόνο. Το 1963 αποσύρεται στο Ιερό Ησυχαστήριο της Φανερωμένης στη Ροδόπολη που ο ίδιος δημιούργησε. Μετά από 4 χρόνια, 17 Αυγούστου 1967, εκοιμήθη εν Κυρίω και αναχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Τα περιζωρισμένα όρια που έχουμε δεν μας επιτρέπουν να δούμε όλη τη ζωή και την προσωπικότητά του. Θα σταθώ μόνο σε μια πλευρά της ζωής του που τον χαρακτήριζε. Το θέμα της φιλανθρωπίας.
Ο γέροντας, έχοντας τη χάρη του Θεού, πλημμύριζε από αγάπη για όλη την κτήση. Ζούσε σε ένα πραγματικό παροξισμό αγάπης και προσφοράς. Μια αγάπη πηγαία, δεν την βρίσκεις εύκολα. Η ψυχή του αγκάλιαζε τους πάντες, αλλά η καρδιά του ήταν κολλημένη μόνο στον Κύριο. Όλο του το είναι ήταν το πώς θα γίνει το θέλημα του Θεού. Έλεγε ένα πνευματικό του παιδί. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν είχε ούτε ύψος, ούτε εμφάνιση, ούτε παρέα φωνή, ούτε διακρινόταν για τη ρητορική του ποινότητα. Όμως, μας μαγνήτιζε με τις αρετές του η μεγάλη του αγάπη, την καλοσύνη του, την απλότητα, την πραότητα, την ταπείνωση. Συνδύαζε την μοναχική αρετή της ακτιμοσύνης και την αγάπη. Για την αγάπη και φιλανθρωπία θα μπορούσαν να γραφτούν τόμοι ολόκληροι. Ζούσε λιτότατα, απέριτα, ασκητικά. Η αφιλαργυρία του ήταν απίστευτη. Πραγματικό σκάνδαλο για το σύγχρονο άπλιστο άνθρωπο. Ο μοναδικός στόχος του και ένα από τα κυριότερα αιτήματα της προσευχής του είναι η αύξηση του εισοδήματος και ο πλουτισμός. Ο γέροντας προσευχόταν για το αντίθετο. «Κύριε», έλεγε, «απάλλαξέ με από την όρεξη του πλουτισμού. Αποδίωξε απ' εμού τη φλογερά δίψα της φιλαργυρίας». Επαρέμενε φτωχός. «Κοιμάμαι φτωχός και ξυπνάω πλούσιος», έλεγε χαριτολογώντας. «Λεφτά δεν έχω και χωρίς λεφτά δεν μένω. Γυμνός εξήλθον και γυμνός απελεύσον και είμαι πολύ ευχαριστημένος». Τα χρήματα δεν ήθελε ούτε να τα αγγίζει. Αυτά σταύρωσαν τον Χριστό, έλεγε. Όταν του έδιναν χρήματα, κοίταξε πώς να τα διώξει. Δεν άφηνε ούτε μια βραδιά να διανεκτερέψουν στο κελί του. Γρήγορα γίνονταν παρανόρμα της αγάπης. Ήταν εχθρός της φιλαργυρίας, αλλά και της τσιγκουνιάς, της απληστίας, της πατάλης, της πολυτέλειας. Κάποτε που βρέθηκε σε ένα νεκροταφείο, είδε ένα πολυτελέστατο μνήμα. Λυπήθηκε για την άσκοπη σπατάλη και ομολόγησε. «Σε αυτό το μνήμα χορεύουν οι δαίμονες». Μια μέρα τον επισκέφθηκε μια χείρα γυναίκα. Δεν είχε καθόλου χρήματα και κινδύνευε να μείνει δίχως σπίτι. Γιατί μη έχοντας να πληρώσει, θα της έκαναν έξωση. Έχοντας φτάσει σε ένα οριακό σημείο, έτρεξε τον πατέρα Αθανάσιο. Ο γέροντας τη συμπόνεσε και κυρίως για τότε εκείνη τη στιγμή δεν είχε καθόλου χρήματα. «Παιδί, δεν έχω χρήματα στη τσέπη μου. Δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Όμως μη φύγεις. Κάθιξε έξω στους πάγκους να δούμε τι θα γίνει». Η καρδιά του αναστατώθηκε. Κατέβηκε στην προσευχή. Πήγε στο ιερό, γονάτισε στον εσταυρωμένο, προσευχήθηκε θερμά. Μόλις βγήκε το ιερό, έφτασε μια άλλη κυρία και του έδωσε ένα φάκελο. Γέροντα του λέει: «Δεν σας έχω δώσει μέχρι τώρα τίποτα. Πάρτε τον αυτό το φάκελο και δώστε τον όπου θέλετε». Ο γέροντας ούτε άνοιξε το φάκελο να δει πόσα είναι. Φώναξε τη χείρα γυναίκα και της τα παρέδωσε. Φτωχή γυναίκα άνοιξε το φάκελο και έμεινε άφωνη. Ήταν ακριβώς το ποσό της έλειπε για να μην της κάνουν έξωση. Όλα αυτά και όσα θα δούμε πιο κάτω, ο γέροντας τα έκανε αθόρυβα, εγκρυπτό. Αυτό που λέει ο Χριστός: «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτο η δεξιά σου, τι πει η αριστερά σου». Και το εφάρμοζε με επιμέλεια. Οι αποδέκτες της αγάπης και των ευεργεσιών του δεσμεύονταν με απειλή αυστηρού επιτιμίου να μην ανακοινώσουν τίποτα. Έλεγε ένα από τα πνευματικά του παιδιά που γνώριζε τις ευεργεσίες του πολύ απλά, πολύ καλά. Πολλές φορές με έστελνε σε κάποια σπίτια για να τους δώσω βοηθήματα και μου έλεγε: «Αν σε ρωτήσουν ποιος τα έδωσε, να τους πεις, στα στέλνει ο Χριστός». Όμως, όπως το σήμα λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι, παρόμοια και στην Εκκλησία λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Όσο ένας άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο ο Θεός τον δοξάζει. Όσο ένας άνθρωπος κρύβεται, τόσο ο Θεός τον φανερώνει. Όσο και κρυβόταν, ο Θεός επέτρεπε ως υποδρομή των πιστών να φανερώνεται η ελεημοσύνη του. Πολλά βέβαια μείναν κρυφά. Το φιλανθρωπικό έργο του γέροντα σιγά σιγά πήρε τεράστιες διαστάσεις. Αν και ο ίδιος δεν είχε ποτέ χρήματα, η Νερατζιώτισσα έχει γίνει ένα κέντρο φιλανθρωπίας. Βλέποντας πολλοί άνθρωποι την αγάπη του γέροντα, του πρόσφεραν όλα τα μέσα για να ανταποκριθεί στο έργο του. Έφεραν τα αυτοκίνητά τους, τρόφιμα, είδη ροχισμού, αλλά και οι πιο φτωχοί με το δίλεπτο της χείρας.
Το ένα δωμάτιο που έμενε, στο σπιτάκι που έμενε, ήταν η αποθήκη όλων των προσφορών. Κυριακές μάζευε πολλά πράγματα. Μετά τη λειτουργία πήγαινε κατευθείαν σε αυτό το δωμάτιο αποθήκη, έβλεπε με χαρά τα όσα είχαν συγκεντρωθεί και έλεγε: «Δόξα Σοι ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ Παναγία μου, πολλά πράγματα έχουμε, πάλι θα ευχαριστηθούν οι φτωχοί μας». Το δωμάτιο γρήγορα άδειαζε. Παλιότερα, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τους φτωχούς, πήγαινε ο ίδιος και μοίραζε τα τρόφιμα και τα ρούχα σπίτι-σπίτι. Αργότερα έστελνε τα πνευματικά του παιδιά, συνήθως νέα παιδιά, που με χαρά έβαιναν στα ποδήλατά τους και γίνονταν οι ταχυδρόμοι της αγάπης. Η Νερατζιώτισσα, με την έμπνευση του γέροντα, είχε και το κυβότιο του Μπενίτο, το φιλόπτωχο που λέμε εμείς. Ένα απλό κυβότιο γέμιζε από τις προσφορές των πνευματικών του παιδιών. Πάντα στα κηρύγματά του θύμιζε τα δύο λεπτά της χείρας. Τόνιζε το «Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών». Και το εκκλησίασμα, αν και στην πλειονότητά του ήταν φτωχό, συνεκινήτα την προτροπή του γέροντα και το ποσό που μαζευόταν ήταν για την εποχή εκείνη πολύ υψηλό. Ξεπερνούσε και το φιλόπτωχο μεγάλων ενωριών και χωριών. Κάποτε μιλούσε για την αξία της ελεημοσύνης. Το τέλος κατέληξε: «Παιδί, ξέρεις τι γίνεται με την ελεημοσύνη? Δίνει ο κόσμος πουρελόχαρτα και αγοράζει τον παράδεισο». Τα πνευματικά του παιδιά, με τη δική του πάντα έμπνευση και προσπάθεια, είχαν μπει σιγά σιγά στο κλίμα της φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Άλλοι πρόσφεραν ό,τι είχαν. Άλλοι μετέφεραν τα βοηθήματα στους φτωχούς. Άλλοι επισκέπτονταν ασθενείς. Άλλοι σαλαγωνικά ανακάλυπταν ανθρώπους φτωχούς και ενημέρωναν τον γέροντα. Σήμερα, δυστυχώς, έχουμε ξεχάσει την αξία της προσφοράς. Έχουμε γίνει άνθρωποι εγωκεντρικοί. Και αυτή την εγωκεντρική αγωγή μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Βλέπουμε τα σημερινά παιδιά πόσο εγωκεντρικά είναι. Όλα τα θέλουν για τον εαυτό τους. Δεν νιώθουν την ανάγκη να κοιτάξουν το διπλανό τους. Δεν έχουν μάθει να προσφέρουν, να δίνουν. Μόνο να καταστρέφουν μπορούν. Και σε αυτό είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Για το σύνθημα που τους μεταδίδουμε είναι: «Εσύ είσαι το κέντρο του κόσμου. Μην κοιτάς τον άλλον. Ο άλλος είναι εχθρός, είναι ανταγωνιστής σου. Γι' αυτό άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις». Ας μην παραπονιόμαστε λοιπόν για τη σημερινή κατάσταση. Βλέπουμε τους καρπούς που σπήραμε. Ο πατήρ Αθανάσιος δίδαξε έναν άλλο δρόμο με διάφορους παιδαγωγικούς τρόπους, βοηθούσε τα πνευματικά του παιδιά να βγουν από τον εαυτό τους και να συναντήσουν τον αδελφό τους. Θυμάμαι, όταν κατέγραφα το βίο του, επισκέφτηκα περίπου 150 ανθρώπους που είχαν γνωρίσει το γέροντα. Με το που καθόμουν στο σπίτι τους, φτωχοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι, έτρεχαν κάτι να μου προσφέρουν. Και αν δεν είχα κάτι, έστω μια καραμέλα, ένα ποτήρι νερό, του έλεγα: «Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται». Και με απαντούσαν: «Έτσι μας έμασε ο πατήρ Αθανάσιος. Κάτι να δίνουμε, έστω ένα ποτήρι νερό. Ποτέ να μην φύγει από το σπίτι μας κάποιος χωρίς να πάρει κάτι». Είμαι μια ηλικιωμένη γυναίκα, πνευματικό παιδί του γέροντα. Ήταν πολύ φτωχιά. Ζούσε με μια σύνταξη 250 ευρώ. Όταν έπαιρνε αυτή τη φτωχή σύνταξη, τη χώρισε. 50 για την Ιεραποστολή, 50 για τα ορφανά παιδιά, 50 για τους φτωχούς και κρατούσε πολύ λίγα. Και τι μου είπε μια μέρα: «Δοξάζω τον Θεό που με έβγαλε αυτή τη συνταξούλα και έχω να δίνω. Όχι έχω να περνάω, έχω να δίνω». Έτσι την έμαθα ο παππούλης. Ιδιαίτερη ήταν η ευαισθησία του στα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, φανοτροφία, γυροκομεία, οίκους τυφλών. Τα περιέβαλε με πολύ στοργή και αγάπη και έστελε δικούς του ανθρώπους να βοηθήσουν, να προσφέρουν χρήματα και ό,τι άλλο. Είχε δημιουργήσει ομάδα γυναικών που ασχολούνται με τους τυφλούς και πρόσφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Αλλά δεν ήταν διοργανωτής μόνο, ούτε έδινε εντολές. Ο ίδιος, όπου άκουγε ότι υπάρχει φτωχός, άρρωστος, έτρεχε να βοηθήσει. Ειδικά τους αρρώστους τους αγαπούσε πάρα πολύ και θυσιαζόταν για αυτούς. Και δώσει μάλιστα εντολή, όταν μαθαίνουν για κάποιον άρρωστο, να τον ειδοποιούν.
ένα πνευματικό του παιδί, έχοντας περάσει και ίδια το καμίνι του πόνου και της αρρώστιας, όταν θεραπεύτηκε, επισκεφτόταν πολύ και υπηρετούσε τους αρρώστους. Όταν κατέβαινε στην Ερατζιώτισσα και το ανέφερε στο γέροντα, ο ίδιος γινόταν άλλος άνθρωπος. Έλεγε η ίδια, πόσο χαιρόταν όταν του έλεγα ότι επισκέφθηκα έναν άρρωστο. Πεταγόταν πάνω στο ταβάνι από τη χαρά του. Και αν ήθελε ο άρρωστος να εξομολογηθεί, ρωτούσε τη διεύθυνση και έτρεχε χωρίς χρονοτριβή. Έδειχνε συμπάθεια στους αρρώστους, αλλά και ιδιαίτερα αγαπούσε όσους από τα πνευματικά του παιδιά υπηρετούσαν αρρώστους. Πολύ συγκινητικό είναι και τα επόμενα περιστατικά. Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν να συνέβησαν την εποχή μας? Κοντά στην Ερατζιώτισσα, σε ένα φτωχικό σπίτι, κατοικούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα, παράλυτη. Δεν είχε κάποιον να την περιποιείται. Παραδόξως όμως, όσοι την επισκέπτονταν, έβλεπαν το σπίτι καθαρό, περιποιημένο, τα ρούχα της πλημμένα, σιδερωμένα και έτοιμο φαγητό. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, ούτε και η παράλυτη τους έλεγε κάτι. Τελικά η περιέργεια τους οδήγησε να παραφυλάξουν τη νύχτα. Ο δράστης τον απαντήρα Θανάσιος. Όταν βράδιαζε για καλά, έπαιρνε το ραβδί του και ξεκινούσε για το σπίτι της παράλυτης. Σήκωνε τα ράσα, σκούπιζε, καθάριζε, τακτοποιούσε το σπίτι, μαγείρευε και όταν επέστρεφε στο κελί του, έπαιρνε και τα άπλυτα ρούχα για να τα πλύνει. Τα έπαιρνε σε μια μεγάλη σκάφη που είχε, τα σιδέρωνε και την επόμενη μέρα τα επέστρεφε. Ο γέροντας είχε δώσει αυστηρή εντολή στην παράλυτη να μπει το πει σε κανέναν. Όταν τα παιδιά, πνευματικά του παιδιά που παραφύλαξαν του το είπαν, ο πατήρ Αθανάσιος λυπήθηκε. Τότε έδωσε εντολή να μην το πούν σε κανέναν πριν το θάνατό του, γιατί διαφορετικά δεν θα τους επέτρεπε να κοινωνήσουν. Λίγο πιο πάνω ήταν ένα αντρόγινο, ο άνδρας μέθυσος και τα χρήματα τα σπαταλούσε, τα λίγα που είχε. Η γυναίκα και αυτή κατάκητη και παράλληλη. Το μόνο που λειτουργούσε ήταν ο λόγος, αλλά και αυτή ήταν πάντα καθαρή, περιποιημένη. Της είπε κάποτε κάποια γυναίκα, βλέπω τα ρούχα σου περιποιημένα, συνδεδεμένα, ποιος τα φτιάχνει? Δεν μπορώ να σου πω. Κατάλαβα, της λέει, πατήρ Αθανάσιος, χαμογέλασε. Και πράγματι κάθε τόσο πήγαινε τη νύχτα, κρυφά, που έβρισκε τον χρόνο να πηγαίνει σε όλους αυτούς, κανείς απορεί. Σήμερα, δύσκολα οι νέες γενιές μπορούμε να καταλάβουμε πώς ζούσαν τότε οι άνθρωποι. Τότε οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν το φάσμα της πείνας και της αρρώστιας. Ο γέροντας έδρασε σε μια εποχή, το που βασίλευε και η δυστυχία, η μάστιγα της φυματίωσης θέριζε. Για να κανονίσουμε κάπως την προσφορά του γέροντα, θα πλητιάσουμε λίγο περιγράφοντας σε αδρές γραμμές την τότε κατάσταση, όπως τη διηγούνταν οι άνθρωποι που την έζησαν. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν η φυματίωση τότε. Πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαιναν. Δεν υπήρχε θεραπεία. Τότε δημιουργήθηκε το Σεισμανόγλιο, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο, τον Ιανουάριο του 1941. Πριν προλάβουν να μπουν θεματικοί, μπήκαν βέβαια μερικοί, ήρθαν και τραυματίες από τον πόλεμο. Σε μερικούς μήνες η Αθήνα έπεσε στα χέρια των Γερμανών, έδιωξαν τους θεματικούς και τους τραυματίες στρατιώτες και έβαλαν βέβαια τους δικούς τους. Και οι περισσότεροι άνθρωποι τότε, οι θεματικοί, επειδή το Μαρούσι και τα Μελίσια είχαν καλό κλίμα, τους άφηναν δικοί τους μέσα στο δάσος και εκεί έφτιαγαν κάποιες παράγκες πρόχειρα και ζούσαν μόνοι τους περιμένοντας να πεθάνουν. Κανείς δεν τους πλησίαζε για να μην κολλήσουν. Και έτσι λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος δεν έμεινε ασυγκίνητος σε αυτή την κατάσταση. Έγινε η ανάπαυση και η παρηγοριά αυτών των ανθρώπων που ζούσαν εγκαταλελειμμένοι και τους συγγενείς τους. Παρόλο που η επικοινωνία ήταν επικίνδυνη, ο γέροντας για μια ακόμα φορά υπερέβαλε αυτόν και ακολούθησε το δρόμο της θυσιαστικής αγάπης. Κοντά στην Ερατζιώτισσα είχε ένα χωράφι με ελιές και εκεί είχε ένα κοτέτσι, είχε μερικές κότες. Μάζευε τα αυγά και ό,τι άλλα τρόφιμα είχε. Τα έβαλε σε μια μεγάλη τσάντα ή μάλλον βαλίτσα και πήγαινε από την Ερατζιώτισσα στα Μελίσια. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Η τσάντα ήταν πολύ βαριά και ασήκωτη. Ο γέροντας κουραζόταν, ίδρωνε,
Πολλοί θέλαν να τον βοηθήσουν, αλλά δεν δεχόταν. Ήθελε να κάνει αυτό το δρομολόγιο μόνος του. Έφτανε κατάκοβος στις περιοχές των ασθενών και επισκεφτόταν τις παράγκες ή τα πρόχειρα καταλήμματα των φυματικών. Μοίραζε τα τρόφιμα, ακόμη και πνευματικά βιβλία, παρηγορούσε τους ενδυνάμωνε. Μαζί στην τσάντα του είχε και ένα πετραχύλι. Και αν κανείς δεν εξομολογηθεί εντελώς αβίαστα, τον εξομολογούσε και τον κοινωνούσε. Αλλά έκανε και κάτι άλλο. Οι άρρωστοι αυτοί ήταν γεμάτοι αίματα από τις αιμοπτήσεις. Έπαιρνε τα ρούχα τους, τα ματωμένα, τα έβαζε στην τσάντα, τα πήγαινε στο σπίτι του, τα έπλαινε τη νύχτα στη σκάφη, τα στέγνωνε, τα σιδέρωνε μόνος του με τα σίδερα εκείνης της εποχής, και την άλλη μέρα ξανά το ίδιο δρομολόγιο. Η κατάσταση έγινε πιο τραγική με την έναρξη του πολέμου. Έδωσε και πάλι το παρόν, έτρεχε στο σεισμανόγρι να βοηθήσει τους στρατιώτες. Όσο διαρκούσε ο πόλεμος, προέτρεπε τις γυναίκες να πλέξουν τη φανέλα του στρατιώτη. Έφερναν στον ίδιο μαλλί, το μοίραζε στις γυναίκες και έπλεκαν τις φανέλες και τις έστελαν στο μέτωπο. Συγκινητικό είναι και το επόμενο περιστατικό που μου το είπε μια γυναίκα η οποία μόλις τριών ετών κοιμήθηκε. Ήταν ο εφιαλτικός χειμώνας του 1942. Ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και τις αρρώστιες. Και αυτή η γυναίκα ήταν από τα πιο αγαπημένα παιδιά του γέροντα. Ήταν άρρωστη, ξαντλημένη, έπαινε τα λίστια μόλις 17 χρονών τότε. Καταλάβαινε ότι πλησιάζει το τέλος της και έλεγε στους δικούς να ετοιμάσουν το σάβανό της. Η μόνη παρηγοριά ήταν ένα μικρό ευαγγέλιο με χοντρό σκούρο εξώφυλλο. Διάβαζε λίγο, ζαλιζόταν και το άφηνε δίπλα στο μαξιλάρι της. Πάνω στη ζαλάδα της γύρισε και το είδε. Σφάνηκε σαν ψωμί και μονολόγησε. «Αχ, Χριστέ μου, να είχα λίγο άσπρο ψωμάκι». Όσοι ήταν στο δωμάτιο χαμογέλασε. Τότε όχι ψωμί δεν υπήρχε, αλλά έδιναν με δελτίο 12 γραμμάρια λούπινα. Είχαν πάνω από 10 μέρες να μοιράσουν και αυτή την ευτελή τροφή. Και σκεφτόταν, πειρασμός είναι, που και μα επάρτο μόνο ζήσεται άνθρωπος. Έξω τα πάντα είχαν καλυφθεί από το χιόνι. Οι μαρουσιώτες δεν θυμούνται ποτέ άλλοτε τόσο χιόνι, πάνω από μισό μέτρο. Και το κρύο τσουχτερό, όλα είχαν νεκρώσει. Ο πατήρ Αθανάσιος βρισκόταν στην άλλη άκρη της πόλης, κοντά στην Πέφτη. Έκανε αγιασμό σε ένα σπίτι. Οι άνθρωποι του σπιτιού, αντί για χρήματα, του πρόσφεραν κάτι πολύτιμο. 2 κομμάτια άσπρο ψωμί. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να του δώσουν. Όμως ο καιρός δεν το κράτησε. Δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα του. Αναλογίστηκε τα άρρωστα πνευματικά του παιδιά και ξεκίνησε και το σπίτι της πρώτης γυναίκας, σας είπα. Ο δρόμος μακρύς και με το χιόνι εξαιρετικά δύσκολος. Αλλά η αγάπη μου ζητεί τα εαυτής. Δεν λογαριάζει τίποτα. Ποιος ξέρει πόσες ώρες περπατούσε ο γέροντας μέσα στα χιόνια. Έφτασε στο σπίτι της και πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό της, που λαχτάρισε το άσπρο ψωμί, χωρίς να το ξέρει βέβαια. «Τι κάνεις, παιδί?» «Δεν μπορώ, πάτερ μου, δεν είμαι καλά. Θα πεθάνω». Έβγαλε από τον κόρφο του το ένα κομμάτι άσπρο ψωμί. «Παιδί, διότι και έκανα αγιασμό σε ένα σπίτι, μου έδεσαν λίγο άσπρο ψωμί. Το έφερα». Η άρρωστη έμεινε άναυδη. Άρχισε να κλαίει και του δικήθηκε τον πειρασμό των εισαγωγικών. Ο γέροντας χαμογελώντας της είπε: «Είδες, παιδί, πόσο μας αγαπάει ο Θεός». Ο γέροντας κάθισε κοντά της, παρηγόρησε, την ευλόγησε, γιατί ο μαθάνατη δεν πέθανε. Συνήλθε, επέζησε και έφτασε στην ηλικία 88 χρονών. Αλλά δεν σταμάτησε και ο γέροντας. Συνέχισε μέσα στα χιόνια την πορεία του. Είχε ακόμα το άλλο κομμάτι του ψωμιού. Μια ακόμα φτωχή κοπέλα, άρρωστη από αδενοπάθεια, πεινούσε και υπέφερε. Ο γέροντας έφτασε και σε αυτό το σπίτι. Πολύ μακριά. Πρόσφερε το ψωμί, παρηγόρησε την άρρωστη και έφυγε. Κατάκοβος, βρεγμένος, παγωμένος, πεινασμένος, έφτασε στην ερατζιώτησα.
μακρύς δρόμος της θυσιαστικής αγάπης και εκείνη τη μέρα τελείωσε. Η γυναίκα αυτή ζει ακόμα, κοντεύει τα 100. Όταν πλέον είχε κατασταθεί στο εισηχαστήριο, δεν ξέχασε ούτε άφησε την ελεημοσύνη. Παρότι το μοναστήρι ήταν πολύ φτωχό, μας διηγείται η μακαριστή γερόντισσα το εξής περιστατικό. Μια μέρα κάποιος τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο γιατρό. Όταν γύρισε, αισθανόταν υποχρεωμένος. Ήθελε κάτι να του δώσει. Το μοναστήρι φτωχό. Σκέφτηκε λίγο και λέει στη γερόντισσα: «Γερόντισσα, ο Κύριος με εξυπηρέτησε. Τι να του δώσουμε?» Πήγαινε στο κοτέτσι και ό,τι αυγά έχει δώστα για τα δυο του παιδιά. Η γερόντισσα πήγε και βρήκε 9 αυγά. Γέροντα, έχει μόνο 9 αυγά, είπε διστακτικά. Θα τα δώσεις. Όταν ο οδηγός έφυγε, λέει στη γερόντισσα: «Γερόντισσα, μήπως στεναχωρήθηκες?» «Μάλλον, γέροντα, εμείς τι θα φάμε?» «Ξέρεις τι λέει το Ευαγγέλιο?» «Τι είναι?» «Για να σου δίνει ο Θεός. Αν το έχουμε ανάγκη, θα μας το δώσει ο Θεός. Θα το δεις.» Δεν πέρασαν 10 λεπτά. Χτυπάει το κουδούνι του μοναστηριού, πήγε και η γερόντισσα να ανοίξει. Ήταν μια γνωστή κυρία που της είπε: «Γερόντισσα, με συγχωρείτε, δεν ψώνησα τίποτε να σας φέρω, αλλά ό,τι αυγά είχε το κοτέτσι μου σας το έφερα.» Πρόσφερε στην γερόντισσα μια χαρτοσακούλα. Την άνοιξε η γερόντισσα και την αδεί. Ακριβώς 9 αυγά. Τρέχει συγκινημένη στο γέροντα και του λέει: «Γέροντα, έτσι και έτσι.» Ο παππούλης χαμογέλασε. «Είδες, παιδί, δίνε για να σου δίνει ο Θεός και πάντα θα σου δίνει όταν δίνεις.» Ας σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί τα περιστατικά αυτά είναι ατέλειωτα. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο το μακάριο τέλος του. Θύμιζε το τέλος μεγάλων Αγίων. Το Μάιο του 67, ο παντή Φιλόθεος Ζερβάκος τον επισκέφθηκε για να του μεταφέρει ένα σημαντικό νέο. Μπήκε στο μοναστήρι, τον ασπάστηκε και του είπε: «Αδελφέ Αθανάση, σου φέρνω μήνυμα χαράς, μήνυμα αγγελικό, μήνυμα Κυρίου, να ετοιμαστείς, διότι ο Κύριος θα σε πάρει.» Ο πατήρ Αθανάσιος απάντησε: «Πώς να ευχαριστήσω τον Κύριο για αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, αδελφέ μου?» Κάθισαν μαζί πολλή ώρα. Ο γέροντας εξομολογήθηκε. Πολλοί συγκίνηση χαιρετήθηκαν και έδωσαν ραντεβού στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας προετοιμάζεται, προσεύχεται, περιμένει. Πηγαίνει στην εκκλησία και με δάκρυα μιλάει στην Παναγία. Και μια ιδιαίτερη σχέση: «Μανούνα μου, πάρε με.» Ύστερα γύριζε στην εικόνα της Αγίας Άνης, τη χάιδευε και την παρακαλούσε: «Μανούλα της μανούλας μου, πάρε με.» Γυρίζει ξανά στην εικόνα της Παναγίας: «Ελέησε με, μανούλα μου, και πες και στην μανούλα σου να με ελεήσει.» Ήταν ήδη καταβεβλημένος. Στις 22 Μαΐου το μετέφεραν στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Έμεινε σχεδόν 3 μήνες. Συχνά έβλεπε θεϊκές οράσεις του Αγγέλους, τους Αγίους, στην Παναγία. Κάθε πρωί ερχόταν ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Σεραφείμ, με τη Μονή Πετράκη, για να τον κοινωνήσει. Ήρθε η μέρα της Παναγίας, 15 Αυγούστου. Είχε υψηλό πυρετό. Τα μεσάνυχτα, το βράδυ, συνέβη και το εξής συγκλονιστικό περιστατικό, που είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική. Εκείνη την ώρα λοιπόν γυρίζει και λέει στη μοναχή που ήταν κοντά του: «Παιδί, απόψε πρέπει να είσαι έτοιμη.» «Γιατί, γέροντα?» «Απόψε θα έχουμε μια μεγάλη επίσκεψη και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Είναι ευκαιρία. Να μην τη χάσεις και εσύ αυτή την ευκαιρία.» «Ναι, γέροντα, αύριο θα έρθει ο ιερέας και θα σε κοινωνήσει.» «Δεν καταλάβαινε.» «Όχι, παιδί, απόψε θα κοινωνήσω. Θα έρθουν οι άγγελοι. Διάβασε τώρα τη Θεία Μετάληψη.» Η μοναχή διάβασε τη Θεία Μετάληψη και μόλις τέλειωσε της λέει: «Επανέλαβε.» Την διάβασε για δεύτερη φορά και ο γέροντας ξαναλέει: «Αφού δεν θα προλάβουμε, διάβασέ μου και τις τελευταίες ευχές.» Η μοναχή διάβασε: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ» κλπ. Ο γέροντας συνέχισε: «Ψάλε μου τώρα το τροπάριο του Πάσχα επί της θείας φυλακής.» Έδωσε μάλιστα και τον ήχο. Η μοναχή έψαλε: «Επί της θείας φυλακής, ο θεηγόρος Αβακούμ, στήτω με θυμών και δεικνύτω, παεσφόρων άγγελων διαπρεσίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία τον κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος.»
Επανέλαβε. Το επανέλαβε. Και άλλη μια φορά. Αφήνω τη συνέχεια της διηγήσεως στη μοναχή που έζησε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή. Όταν έψαλα τον τροπάριο και έφτασα στη λέξη Αβακούμ, μου δίνει μια όθηση με το χέρι του να πέσω κάτω. Γονάτισα γρήγορα. Έριξε πάνω μου το σεντόνι και με μισοσκέπασε. Ο γέροντας με όση δύναμη διέθεται, σηκώθηκε λίγο, ύψωσε τα χέρια του και είπε με δέος τα λόγια πριν τη Θεία Μετάληψη, όπως τη λένε οι ιερείς, του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού. Εγώ φοβόμουν μην πέσει και προσπαθούσα να δω τι κάνει, παραμερίζοντας λίγο το σεντόνι. Έκανε τις ίδιες κινήσεις που έκανε όταν κοινωνούσε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, λέγοντας «Ιδού, προσέρχομαι, Χριστό, το θανάτο, Βασιλή και Θεό ημών. Μεταδίδω τέμι, Αθανασίο το αναξίο ιερομονάχο, το τίμιον και πανάγιον σώμα και αίμα Χριστού». Άνοιξε το στόμα του και δέχτηκε τη Θεία Κοινωνία από φαεσφόρων άγγελων. Έκπληκτη τον έβλεπα μέσα στη νύχτα, με το λιγοστό φως, να κοινωνεί και να ρουφάει αόρατα το αίμα του Κυρίου και να λέει στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είπε το αμήν και ήρμα έγειρε, πλημμυρισμένος από ανίποτη χαρά και βαθύτερη συγκίνηση για την ανέλπιστη δωρεά του Θεού. Έπειτα γύρισε και μου είπε, διάβασε τώρα την ευχαριστία. Τη διάβασα, αν και είχα καμένα, τα είχα χαμένα. Έπειτα τον πήρε ένας γλυκός ύπνο. Ξημέρωσε. Και επειδή ο πατήρ Σεραφείμ από τη Μονή Πετράκη ερχόταν κάθε πρωί να τον κοινωνήσει, του λέω, «Γέροντα, να διαβάσουμε τη Θεία Μετάληψη, γιατί θα έρθει ο πατήρ Σεραφείμ να σε κοινωνήσει». Ο γέροντας αντέδρασε, «Όχι, παιδί, άπαξ εκοινώνησε». Δεν ήξερα πώς να φερθώ. Τι μπορούσα να πω. Μετά από λίγο ήρθε ο πατήρ Σεραφείμ με τη Θεία Κοινωνία. Μόλις τον είδε, του είπε, «Όχι, άπαξ εκοινώνησε». Ο πατήρ Σεραφείμ έφυγε συγκλονισμένος. Σε λίγη ώρα τον επισκέφθηκε ένας ιερέας. Έμεινε λίγα λεπτά μαζί του. Φεύγοντας, είπε στη μοναχή, «Αδελφοί, ό,τι είδες και ό,τι άκουσες εχθές το βράδυ είναι αλήθεια». Το γέροντα τον κοινώνησε άγγελος Κυρίου. Στις τελευταίες στιγμές ο γέροντας δεν ξέχασε την ελεημοσύνη. Του είπαν ότι ήρθε η σύνταξή του. Και απάντησε, «Γυμνός ήρθα, γυμνός θα φύγω. Δώστε τα όλα». Και με ρίμνησε να σταλούν τα χρήματα σε μια φτωχή οικογένεια στην Πέφτη. Ήταν 16 Αυγούστου, τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του. Ο γέροντας κάτι ψιθύριζε. Σε μια στιγμή γύρισε το κεφάλι και είπε, «Α, έφυγε». «Τι έγινε, γέροντα?» «Έφυγε». «Ποιος ήταν?» «Μια γυναίκα ήταν και έφυγε». Οι δύο μοναχές που βρίσκονταν στο δωμάτιο αλληλοκοιτάχτηκαν, χωρίς να δώσουν πολύ σημασία. Το βράδυ το ρώτησε η μία μοναχή, «Γέροντα, για πες μου, τι έγινε το μεσημέρι? Ποια ήταν η γυναίκα που σε επισκέφτηκε?» «Η ελεημοσύνη, παιδί». «Και τι της είπες?» «Της είπα, ό,τι είχα τα έδωσα, δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω». Το ίδιο βράδυ γνωστοί του ιερείς ήθελαν να του διαβάσουν το ευχέλαιο. Ο γέροντας συμμετείχε. Άλλωστε γνώριζε όλες τις ευχές απ' έξω. Έπειτα ησύχασε. Ψιθύριζε συνεχώς την ευχή. Από το μεσονύχτιο άρχισε να βγαίνει ένα άρωμα πολύ αισθητό σαν για σεμί. Ο γέροντας είχε πολλά πτύελα και κανονικά θα έπρεπε να μυρίζει άσχημα το στόμα του. Κάθε τόσο το τραβούσαν με αντλία και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Οι νοσοκόμες τον είχαν παρεξηγήσει και τον περιφρονήσει. «Όλοι είναι προσκολλημένοι σαν ένα γέρο», έλεγαν ειρωνικά, γιατί πήγαινε και πολλοί κόσμος να τον δει. Είχαν ενοχληθεί πολλές επισκέψεις. Όταν οι μοναχές τους έλεγαν ότι ο γέροντας είχε ψηλό πυρετό, αδιαφορούσαν, ειδικά μια νοσοκόμα φώναζε, «Τα παραλέτε, τα παρακάνετε». Και δεν ερχόταν ούτε καν να τον δει. Το βράδυ αυτό, κατά παραχώρηση θεόφτη, και νοσοκόμα ήταν υπηρεσία. Όταν το θερμόμετρο έδειξε 42 βαθμούς, οι μοναχοί έτρεξαν να τη φωνάξει. Και αυτοί και οι γιατροί αδιαφόρησαν. Τελικά, με πολλή πίεση, η νοσοκόμα ήρθε στο θάλαμο και αμέσως της ήρθε η ευωδία από το ανεξήγητο άρωμα. «Τι κάνατε εδώ μέσα? Ρίξατε άρωμα?» Μην είπε κάποια δόση ειρωνίας. «Όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα». Αυτή βγήκε μάλλον σαστισμένη. Λίγες ώρες πριν την κοιμησή του είχε μια μικρή ανησυχία. Γύριζε το κεφάλι δεξιά και αριστερά και επαναλάμβανε σαν να συστηνόταν τις λέξεις.
Αθανάσιος Ιερομόναχος. Το είπε πολλές φορές, σε κάποια στιγμή φώναξε πιο δυνατά. Σας είπα, Αθανάσιος Ιερομόναχος. Στη συνέχεια έβγαλε ένα επιφώνημα. Είναι γέροντα, ο ιερείς, πατριάρχες, άγγελοι, αρχάγγελοι. Και φωνάντος πιο δυνατά είπε, η Παναγία μας, πάρε με μανούλα μου. Σαν να περνούσε από κοντά του η θριαμβεύουσα εκκλησία. Δεν ήταν παραλήρημα. Ο γέροντας ήταν τόσο παραστατικός. Έτσι λοιπόν παραδομένος σε οπτασία και προσευχή, άφησε το μάτιο κόσμο τις 4 παρατέτατο ξημερώματα 17 Αυγούστου του 67, ημέρα Πέμπτη, σε ηλικία 76 χρονών. Σφάλισε τα μάτια, η καρδιά του έπαψε να χτυπάει με το συνηθισμένο τρόπο. Ο γέροντας βρισκόταν στη Βασιλεία του Θεού. Ο θάλαμος όλος γέμισε ευωδία. Ειδοποιήθηκε η νοσοκόμα με τις αμφιβολίες. Μπαίνοντας ένιωσε και πάλι το άρωμα και ομολόγησε. Πράγματι, αυτός ο γέροντας ήταν Άγιος. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε στο μοναστήρι. Μέχρι την ταφή του, 18 Αυγούστου, ήταν ζεστό και εύκαμπτο. Ετάφη στο μικρό καθολικό και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ο Λόγος του Θεού, τον δοξάσαντά με, τον δοξάσω. Αμέτρητα τα θαύματά του, αλλά και η κατά καιρούς ευωδία που αναβλύζει από τον τάφο του. Πολλοί δε δαιμονισμένοι δεν αντέχουν την παρουσία του και είναι χαρακτηριστικό ότι τον βρίζουν και τον αποκαλούν τρυπιοτσέπη. Μου έλεγε ο μακαριστός Ιάκωβος, και κάποτε δύο δαιμονισμένες, διάβασε εδώ και είπε, έχουν ισχυρό δαιμόνιο, θα τη στείλω τον πατέρα Αθανάσιο. Και άρχισαν να ουρλιάζουν και να λέει, όχι σε αυτόν τον τρύπιο τσέπη. Και πράγματι πήγαν, διαβάσανε στο το μνήμα του επάνω, χτυπιόντουσαν κυριολεκτικά, τον έβριζαν τρύπιο τσέπη και τελικά θεραπεύτηκαν. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που και στις μέρες μας, σε μια τόσο αντιπνευματική εποχή, ο Θεός δεν μας ξέχασε, αλλά μας επισκέπτεται δια των Αγίων Του. Πιστεύω πως και ο πατήρ Αθανάσιος βρίσκεται πλέον στη χωρία των Αγίων και δεν είναι μόνο δική μου πίστη και βεβαιότητα, αλλά και όλων όσων τον γνώρισαν και ένιωσαν την ευεργετική παρουσία Του. Όπως σας είπα, την Πέμπτη έγινε ένα κομιτή των Λειψάνων Του και με χαρά σας ανακοινώνω ότι και η Μητρόπολη μας απέκτησε ένα τα λείψανά Του. Θα τα προσκυνήσετε μαζί με το λείψανο του Αγίου Λουκά να έχουμε την ευχή Του. Και ήθελα ακόμα να ανακοινώσω ότι την Τετάρτη, στο Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, τις 5.30 ώρα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα Άγιο της εποχής μας, τον πατέρα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.